Λέει τι γίνεται. Ακόμα όχι, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία, θα μπει σε αναστολή και από εκεί μετά θα πάρει την άγουσα τα πειθαρχικά και τα ποινικά. Τι έχουν πει στους συναδέλφους τους ή στην διευθύντρια της ΜΕΘ ή τέλος πάντων με όποιον μίλησαν, ξέρετε αν έχουν μετανιώσει, τι έχουν πει. Ναι, είπαν ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν μίλησαν όλοι, ότι ήταν λάθος τους, ότι έχουν μετανιώσει, αλλά δυστυχώς η ζημιά έγινε και τώρα θα υποστούν τις συνέπειες ό,τι προβλέπεται μέσα από τον υπαλληλικό κώδικα. Δώσανε χρήματα για αυτά τα πιστοποιητικά. Όχι, δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση αν υπήρχε. Χρηματική. Πώς ήρθα σε επαφή με την προσέγγιση. Θεωρώ ότι μέσω της αδερφής της υπαλλήλου του κέντρου του Διευθυντή που είναι διοικητικές κάρτες ανησυχωρία και ελέγχεται και αυτή για το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Είναι ανάμεσα στις τέσσερις. Είναι η μία διοικητικός, η πρώτη που διασταυρώθηκε και έχει κινηθεί η διαδικασία της ΕΔΕ. Σήμερα πρέπει να εκτεθεί, εχθές ξεκίνησε η διαδικασία. Και βέβαια οι άλλοι τρεις που γνωρίζουμε ότι ήταν φύλλα προσκύνανοι και στις συγκεκριμένες μας. Η συγκεκριμένη διοικητική υπάλληλος δεν έχει παραδεχτεί ούτε πλαστό τον πολιτικό της. Σε μένα που με πήρε χθες τηλέφωνο δεν απάντησε όταν την έκανα την ερώτηση, είπε ότι θα μιλάει μόνο παρουσίαση του όργανου.